Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να φέρει τον Ηρακλή στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Volley League. Μη σας ξεγελά το νούμερο 4. Ο Ηρακλής άξιζε και για παραπάνω και νομίζω ότι θα βγω αληθινός λέγοντας ότι θα καταφέρει να περάσει τελικά τον Ηρακλή Χαλκίδας και να μας χαρίσει έτσι ίσως από τα καλύτερα Final Four, θα το πω, τελική φάση λέγεται πιο σωστά, στην φετινή Volley League. Ο κύριος Γιάννης Ορφανός είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο προπονητής της ομάδας Volley του Ηρακλή. Τον καλησπερίζουμε και του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας για τη μεγάλη νίκη χθες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Κύριε Ορφανέ, καλησπέρα, συγχαρητήρια, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι, αν και άκουσα αυτό που είπες και εντάξει, είναι αισιόδοξο. Ξαφνικά εντάξει, ο Ηρακλής δεν ξεπέρασε όλα τα προβλήματα νικώντας εχθές τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ακόμα θέματα στην Ηρακλή που πρέπει να ξεπεράσουμε και μακάρι να τα καταφέρουμε. Και όντως, άμα καταφέρουμε και ξεπεράσουμε τα προβλήματά μας, ναι, μπορούμε να διεκδικήσουμε και να είμαστε εκεί πέρα, την τετράδα ψηλά. Με προλάβατε, ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Τι προβλήματα ξεπέρασε ο Ηρακλής για να φτάσει στο σημείο να μιλάμε ότι μπορεί να είναι μέσα στην τετράδα, που επιτρέψτε μου να λέω ότι θα είναι μέσα στην τετράδα. Λογικό ως προπονητής εσείς να μην βιάζεστε όπως εγώ, αλλά ποια είναι αυτά τα προβλήματα που ξεπεράσατε φέτος και από μια ομάδα που έπαιζε για τον υποβιβασμό, κακά τα ψέματα, φέτος βρίσκεται να είναι στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος? Εντάξει, για τον υποβιβασμό πριν 2 χρόνια μιλάμε, που κάναμε άλλον έναν άθλο που ξεπεράσαμε, κάναμε ένα τεράστιο comeback πριν 2 χρόνια και σώθηκε η ομάδα. Αλλά και πέρσι νομίζω η πορεία μας μέχρι να εμφανιστούν τα οικονομικά προβλήματα τα Χριστούγεννα πηγαίναμε πάλι, ήμασταν μέσα στην τετράδα. Και φέτος όμως ότι έχουμε κάνει μια υπέρβαση. Μην ξεχνάμε ότι ο Χρήστος ο Κιώσης, ο βασικός μας και πολύ έμπειρος παιδί, κεντρικός, έπαθε χιαστό και μας άφησε. Ο Προύσαλης έλειπε σχεδόν ένα μήνα από τραυματισμό με το δάχτυλο. Έσπασε, είχε κάταγμα στο μικρό του δάχτυλο. Ο Ριζόπουλος έφυγε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι η ομάδα δεν λειτουργήσε ποτέ όπως την είχαμε σχεδιάσει αρχικά. Ποτέ. Δηλαδή, από τον αρχικό σχεδιασμό, ποτέ δεν κατάφερε η ομάδα αυτή που σχεδιάσαμε αρχικά να παίξει. Και παρόλα αυτά είναι μέσα στους στόχους, με παιδιά νεαρά, όπως βλέπουμε το Φωτιάδη που κάλυψε το κενό του Χρήστου του Κιώση, με τα 2 παιδιά τα άλλα, με τους Πασαδόρους όσο έλειπε ο Προύσαλης, και αυτή τη στιγμή με το Στέλιο τον Τζουμάκα να καλύπτει την απουσία του, μετά από τη φυγή του Ριζόπουλου, να καλύπτει τη θέση του και πολύ άξια θα έλεγα. Βλέποντας την ομάδα του Ηρακλή, ήταν μέσα στο σχεδιασμό να είναι αμυγός ελληνικό το σύνολο ή έγινε και για οικονομικούς λόγους? Όχι, αυτό ήταν εντάξει, αρχικά για οικονομικούς λόγους, αλλά εγώ είχα πει ότι πολλές φορές πέφτουμε και εμείς οι προπονητές κάνουμε λάθη ότι να πάρουμε κάποιον ξένο αθλητή, ενώ υπάρχουν αντίστοιχα καλοί Έλληνες αθλητές. Εγώ αυτό ήθελα να περάσω, ότι αντί να δώσουμε χρήματα για έναν αμφιβόλο αξίας ξένο παίκτη, να επενδύσουμε σε έναν Έλληνα παίκτη. Αλλά ο σχεδιασμός ήταν αρχικά να φτιάξουμε μια αμυγός ελληνική ομάδα. Το ότι πήραμε ένα κεντρικό ξένο, και αυτό αναγκαστήκαμε γιατί δεν βρίσκαμε στη θέση αυτή Έλληνα την παρούσα στιγμή που ψάχναμε, τη στιγμή εκείνη που ψάχναμε. Και ένα σαν σχεδιασμός είναι αυτό που σχεδιάζαμε, αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Και ένα ελληνικό σύνολο, έχοντας μέσα ενέσεις με έμπειρους παίκτες όπως ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης και φυσικά ο Μπαμπαλιούτας, οι οποίοι νομίζω ότι δίνουν ένα διαφορετικό και πρεστή στην ομάδα, αλλά και όσα μπορεί να δώσει ένας έμπειρος αθλητής στους νεαρούς παίκτες που έχει γύρω του. Εντάξει, σίγουρα για να κερδίσεις ας πούμε τέτοια μάτσα σαν τον ΠΑΟΚ, όπως ήταν το ΠΑΟΚ Ηρακλής, αυτοί οι παίκτες αυτοί βγαίνουν μπροστά και ξεκινάνε αυτή τη μάχη πρώτη. Και ερχόμενοι και βλέποντας και τα νεαρά παιδιά αυτούς τους παίκτες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό στη ζωή τους, ξέρουν από αυτά τα μάτς. Άλλωστε και ο Προύσαλης δήλωσε ότι για αυτά τα μάτς γύρισα στον Ηρακλή. Παίρνουν δύναμη βλέποντας τους μεγαλύτερους και πιστεύουν και ακόμα περισσότερο στον εαυτό τους και αυτά τα παιδιά, και νομίζω και το αποδεικνύουν και μέσα στο γήπεδο. Μετά την... Αυτό και... Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Όχι, και φάνηκε και χθες ο Τζουμάκας ήταν καταπληκτικός. Ο Εφρεμίδης, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι νεαρός, είναι 20 χρονών, αλλά είναι ένα νέο παιδί, έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά του βόλεϊ και ήταν καταπληκτικός χθες. Μπορούμε να μιλήσουμε, αφού έχει τελειώσει ο πρώτος γύρος, για τους στόχους του Ηρακλή? Ήσασταν συγκρατημένα αισιόδοξοι, εγώ ήμουν πολύ αισιόδοξος, αλλά θέλει και ο κόσμος να μάθει. Οι στόχοι του Ηρακλή τη φετινή σεζόν?
Εντάξει, ο στόχος το χτίζουμε. Αγώνα αγωνιστική με την αγώνα με τον αγώνα. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για κάτι συγκεκριμένο. Όπως είπα και πριν, τα προβλήματα δεν ξεπεράστηκαν. Υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα ακόμα. Υπήρχαν κάποια βοήθεια, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετή. Αυτή τη στιγμή έχουμε θέματα ακόμα στις μεταγραφές μας. Έχουμε μια απαγόρευση. Θα θέλαμε λίγο να καλύψουμε κενά. Όλες οι άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή μιλάνε για ενίσχυση, δηλαδή αλλάζουν παίκτες για να ενισχυθούν. Εμείς ουσιαστικά πρέπει να καλύψουμε τις κενές θέσεις που δημιουργούνται. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζω ότι θα ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι και βλέποντας αυτή την προσπάθεια που γίνεται και βλέποντας και τη νίκη τη χθεσινή, ότι θα ενεργοποιηθούν και θα βοηθήσουν το σύλλογο για να καταφέρουμε το στόχο. Άμα πούμε στόχο, είναι να τερματίσουμε ψηλά, να είμαστε ξανά μέσα στη διεκδίκηση, να είμαστε κοντά στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης. Ναι, okay, αυτό είναι στόχος μας, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί με τις παρούσες συνθήκες. Γίνεται μια τρομερή προσπάθεια από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή το σύλλογο, αλλά δεν είναι αρκετή. Πάντα χρειάζεται και το παραπάνω. Χθες, μιας και μου διώσατε καλή πάσα, χθες ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά στο παιχνίδι, το εκμεταλλευτήκατε, παίξατε καταπληκτικά στα δύο πρώτα σετ. Νομίζω ότι δεν ήταν τηλεοπτικό το παιχνίδι, αλλά βλέποντας και τα στατιστικά και ακούγοντας την περιγραφή του Μάκη του Ιωαννίδη, είδαμε δύο διαφορετικά παιχνίδια, δηλαδή ένα 2-0 του Ηρακλή, ένα 2-0 του ΠΑΟΚ και ένα Ηρακλής που βρίσκεται από θέματα, ενώ συνήθως το βόλεϊ συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή η ομάδα που γυρνάει το παιχνίδι συνήθως παίρνει και το tie break. Τι είπατε εκεί στον πάγκο και δώσατε αυτή την ψυχολογική όθηση στους παίκτες σας να πάρουν το tie break τελικά? Ότι εντάξει, ξεκούρασα έβγαλα λίγο το στέλιο του Ντουμάκα στο τέταρτο σετ, λίγο να πάρει κάποιες ανάσεις, να καθαρίσει το μυαλό του σαν νέος παίκτες. Όσο αφορά στο τέταρτο σετ, στο πέμπτο σετ μάλλον, αυτό που τους είπα είναι ότι είναι 15 πόντοι. Πάμε να συγκεντρωθούμε ξανά όπως ήμασταν συγκεντρωμένοι στο πρώτο σετ. Ένα τέταρτο διαρκεί αυτό το σετ, ένα τέταρτο να τα δώσουμε όλα για να παίξουμε για αυτή τη νίκη και για αυτόν τον κόσμο ο οποίος είχε έρθει, και να πάρουμε σε κάθε πόντο να παίρνουμε όθηση από αυτόν τον κόσμο που μας βοήθησε και ήταν καταπληκτικός εχθές. Arena FM στους 89 και 4.